Πάμε στο ζητήμα τη Ουκρανία. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε με διάφορου τρόπου εκφράζουν ανησυχία για το γεγονό ότι κάποιε παραστρατιωτικέ ομάδε, ρωσικέ, φιλοοκρανικέ ή και άλλε ενδεχομένω, φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει αμερικανικό οπλισμό στι πρόσφατε επιθέσει επί εδάφου. Κάτι που με τίποτα δεν θέλει ο Άσικτον, δεν θέλει να, να εκλειφθεί ότι η παροχή οπλισμού στην Ουκρανία χρησιμοποιείται για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και μάλιστα βγήκε χθε και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, ο Μαρκ Μίλι και είπε ότι δεν πρέπει η Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα επί ρωσικού εδάφους και ότι εξετάζεται υλικό που φαίνεται ότι οι παραστρατιωτικές ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει μάλιστα τεθωρακισμένα οχήματα στις επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα στον Μπέλγκο Ροντ. Το CNN χθε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που είχε και μιλούσε με αξιωματούχους των παραθωριστικών αυτών ομάδων οι ίδιοι παραδέχτηκαν ναι όντως έχουμε και αμερικανικά τεθωρακισμένα και μάλιστα σε ερώτηση δημοσιογράφου καλά πώ τα, τα αποκτήσατε είπε το... Α μου επιτραπεί η έκφραση αμίμητο, τα αγοράσαμε στη διεθνή αγορά, όποιος έχει λεφτά μπορεί να το κάνει. Είναι ένα ζήτημα αυτό το πάντως που αρχίζει να τίθεται. και ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και με το δημοσίευμα του New York Times εχθές, που λέει πλέον ότι επικαλούμενο πηγές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ότι η επίθεση αν θυμάστε πριν ένα μήνα με drones στο Κρεμλίνο, όπου... Πιθανότητα ήταν και στόχο ο ίδιο ο Ρώσο πρόεδρο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγινε από ουκρανικές ομάδε. Ναι. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ίσω είναι ομάδε οι οποίε δεν ελέγχονται από τον Βλανδίμπη ε, δηλαδή, Ριζελέσκη και τον Ουκρανό πρόεδρο. Και μάλιστα το δημοσίευμα έκανε λόγο ότι διεξάγονται κρυφέ επιχειρήσει τι οποίε μπορεί να μην έχει σχέση. Ε, ο Ουκρανό Πρόεδρο, αν αυτό βέβαια αληθεύει, σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί και ένα είδο παραστρατιωτικών ομάδων, παρακράτο, το οποίο δρά και χωρί καν την επιτελική έγκριση των Ουκρανικών δυνάμεων. Πάντω από την άλλη, το ρεπορτάζ του CNN ε, έλεγε ότι αυτέ οι, οι ρωσικέ παραστρατιωτικές ομάδε που δρούν υπέρ τη Ουκρανία ε, είναι υπό την εποπτεία των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε, έχει ξεκινήσει η αποχώρηση από την πόλη Μπαχμούτ των μισθοφορικών δυνάμεων Βάγνερ και η παράδοση των θέσεών τους στο ρωσικό τακτικό στρατό. Η Βάγνερ έχει ανακοινώσει ότι έχει καταληφθεί πλέον mm -hmm. η Μπαχμούτ. Ναι. Δεν πολύ βλέπουμε ενημέρωση γύρω από αυτό το ζήτημα τελευταία. Ο Μετβέντεφ έκανε κάποιες δηλώσεις που λέει ότι ίσως ο πόλεμος κρατήσει για πάρα πολύ καιρό.